Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον Όμιλο Λάμπρου, όπου έχω τη χαρά να έχω κοντά μας τον κύριο Τάκη Λάμπρου. Και έχω έρθει σήμερα στον χώρο του κυρίου Λάμπρου, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, για τις εκλογές. Και συζητάμε με τον κύριο Λάμπρου για τις εκλογές για ένα και μόνο λόγο. Διότι κάποτε οι εκλογές στα γραφεία του Ομίλου Λάμπρου στο Βόλο ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Και ήταν μεγάλο πανηγύρι γιατί στηνόταν πάντοτε σε όλες τις εκλογές, είτε ήταν αυτοδιοικητικές είτε ήταν εθνικές εκλογές, κάλπη, όπου είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί ήταν και οι συνθήκες τέτοιες βεβαίως, από τους πελάτες και τους φίλους του ομίλου, όπου στο τέλος, όταν άνοιγε αυτή η κάλπη, ίσως ήταν καλύτερη και από τις δημοσκοπήσεις που γινόταν. Κύριε Τάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθαμε. Χαίρομαι πολύ που συζητάμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθα να σας φέρω μνήμες του παρελθόντος, γιατί πια δεν στείνουμε κάλπη, έτσι δεν είναι? Αλλάξαν οι εποχές. Θυμίζεις τα πολύ παλιά ωραία χρόνια, τότε που στείναμε την κάλπη, είχαμε 800 με 1000 ψηφοδέλτια. Κανονική δημοσκόπηση. Ναι, γιατί υποχρέωνα τους πελάτες, δεν θα ψωνίζετε αν δεν ψηφίσετε. Και ψηφίζανε. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ που ανοίγαμε την κάλπη, ερχόταν πολλοί φίλοι, ανοίγαμε ο ίσχυ κτλ. Γινόταν ένα τρελό πανηγύρι. Και πέφταμε μέσα πιο πολύ από τους δημοσκόπους. Μου πέραν τηλέφωνο μέχρι από την Κρήτη να τους πω τα αποτελέσματα. Και θυμάμαι 2-3 περιστατικά, πάρα πολλά. Επί Κουντούρη, την πρώτη φορά που το έβγαλα πολύ καλά αποτελέσματα, ήρθε και μαγκάλιασε και μου έλεγε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την Παρασκευή έγινε αυτό? Την Παρασκευή. Τη δεύτερη φορά όμως που δεν βγήκε, και ήρθε και μου λέει ότι εσύ είσαι η αιτία που δεν βγήκα, γιατί τα αποτελέσματά σου τα είδε ο κόσμος και δεν με ψήφισε. Και επηρέασε. Και επηρέασε, γελούσε εγώ τέλος πάντων. Αλλά ένα περιστατικό με το φίλο μου, το συγχωρημένο, τον Θανάση τον Άκο, στις τελευταίες εκλογές, θυμάμαι που το Πασόκ βγήκε. Οριακά. Ο Σιμίτης που κέρδισε το Καραμαλί. Ναι, 07. Ναι. Και τον παίρνω τον Θανάση και του λέω: Θανάση, μου λέει, Τάκη, πάω κάτω να πάρω υπουργείο. Λέω: Μην πας εδώ, δεν βγαίνει. Λέει: Αποκλείεται. Χάσατε, Θανάση, χάσατε. Μου λέει: Όχι, θα πάω. Και πραγματικά από τα καμένα βούλα γύρισε πίσω. Τον ειδοποίησα. Εκείνη τη μέρα ήμουνα στο ραδιόφωνο, κάναμε εκπομπή και τον έχω καλέσει στο μικρόφωνο τον Θανάση τον Άκο και μου λέει: Κατεβαίνω στην Αθήνα όντως να πάρω υπουργείο. Και μετά από λίγη ώρα γύρισε πίσω. Έχετε δίκιο. Το είχε δείξει η κάλπη, ακόμα και αυτό είχε βγάλει οριακά την επικράτηση του Πασόκ τότε, του Σιμίτη, του Καραμαλή. Σας λέω, μου παίρνουν τηλέφωνο ο ένας από ένα καράβι μέσα που πήρε, καπετάνιος. Μου λέει: Κύριε Λάμπρο, έχω ακούσει για την κάλπη σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς είναι το αποτέλεσμα? Αλλά ήταν ότι πραγματικά κάτι την Παρασκευή πρώτων εκλογών, ναι, είχαμε πανηγύρω τώρα. Ερχόταν όλοι οι φίλοι εδώ και βουλευτές, 2-3 βουλευτές ερχόταν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μου θύμισε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάξα τα χρόνια τώρα. Τι να κάνουμε. Και τώρα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Έχετε πρόβλεψη χωρίς κάλπη για ό,τι θα γίνει την Κυριακή, την άλλη? Δεν θα ήθελα να το πω. Ωραία, εντάξει. Δεν θα ήθελα να το πω. Γιατί πάντοτε βασιζόσασταν στην κάλπη του μαγαζιού, γι' αυτό. Ακριβώς. Δεν θα ήθελα να το πω, γιατί έχω φίλους και δεν θέλω να τους. Και θα είναι περισσότερο πρόβλεψη δική σας, δεν θα είναι αυτό που θα φέρει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν καλά. Ας ελπίσουμε ότι ο ελληνικός λαός να σκεφτεί σωστά και να ψηφίσει σωστά. Γιατί είναι δύσκολη η κυρία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τάκη Λάμπρου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.